τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και να πάμε στον κύριο Γάκη, ο οποίος έκανε μία πρόταση η οποία είχε θετική ανταπόκριση. Η πρόταση λοιπόν αυτή του βουλευτή δωδεκανήσου κυρίου Γάκη είχε να κάνει με την κάλυψη των αναγκών σε οδοντιατρικές υπηρεσίες ατόμων με αναπηρία στην Δωδεκάνησο. Από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη είχε λοιπόν θετική ανταπόκριση από τον Υπουργό Υγείας κύριο Πολάκη. Στην συζήτηση επί της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή δωδεκανήσου με θέμα μέτρα για την οδοντιατρική περίθαλψη παιδιών με νοητική αναπηρία στην νησιωτική χώρα που διεξήχθη τη Δευτέρα 5 Μαρτίου στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε. Υπουργέ, οι υπηρεσίες υγείας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Κάθε μεταρρύθμιση προς όφελος της διαφύλαξης του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους περνάει και μέσα από την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης στους πολίτες. Ειδικότερα για τους νησιώτες, οι απαιτήσεις σε υπηρεσίες υγείας που επιβάλλει η γεωμορφολογική και δημογραφική ιδιαιτερότητα των νησιών είναι κορυφαία προτεραιότητα. Γι' αυτό η πολιτεία πρέπει να στέκεται με ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά και μεγάλα ζητήματα της υγείας στα νησιά, δίνοντας αποτελεσματικές και λειτουργικές λύσεις που να ελαχιστοποιούν τις περιφερειακές διαφορές όσον αφορά στην πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες. Κύριε Υπουργέ, η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας, με επίκεντρο την άρση των ανισοτήτων στην πρόσβαση και στην καλή υγεία του πληθυσμού, ειδικά για την νησιωτική χώρα, αποτελεί όχι απλά στόχο, αλλά κοινωνική υποχρέωση που απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας. Ένα σημαντικό και ιδιαίτερα ευαίσθητο κομμάτι των αναγκαίων παρεμβάσεων στον τομέα υγείας στην νησιωτική χώρα αποτελούν οι δράσεις που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία οδοντιατρικών προβλημάτων των παιδιών με αναπηρία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που αντιμετωπίζουν χρόνια τώρα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους στα νησιά είναι το πρόβλημα πρόκληση για την δυνατότητα ολοκληρωμένης παροχής συγκεκριμένων οδοντιατρικών υπηρεσιών επιτόπου, στα δημόσια νοσοκομεία δηλαδή, όπως για παράδειγμα στο δικό μας Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Με τη λύση αυτή σε ένα κοινωνικό και ανθρωπιστικό πρόβλημα που ταλανίζει τις οικογένειες παιδιών με αναπηρία στη Δωδεκάνησο, αλλά και στα άλλα νησιά της χώρας, θα παρέχονται περισσότερες, ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας στα άτομα με αναπηρία στην νησιωτική Ελλάδα και ταυτόχρονα θα περιοριστεί σημαντικά η επίπονη και δαπανηρή μετάβαση των παιδιών σε κλινικές της Αθήνας και δεν θα γίνονται και θύματα εκμετάλλευσης από ιδιωτικούς τομείς της υγείας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το κόστος μετάβασης και παραμονής του ασθενούς ΑΜΕΑ και του συνοδού του από το νησί σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας, όταν ο καιρός το επιτρέψει, για παράδειγμα, είναι δυσβάστακτο για τις οικονομικές δυνατότητες της πλειονότητας των νοικοκυριών των ατόμων αυτών και σε αυτό θα πρέπει να υπολογίσετε επίσης και την επιπλέον πίεση και επιβάρυνση που ασκείται στις δομές υγείας των νοσοκομείων που διαθέτουν κατάλληλες μονάδες. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση έχει έμπρακτα επιδείξει κοινωνική ευαισθησία και εσείς ο ίδιος στην νησιωτική χώρα, όπως είναι χαρακτηριστική η δρομολόγηση της λειτουργίας της μονάδας συντατικής νοσηλείας νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Βεβαίως απομένει η λειτουργία αυτόνομου ογκολογικού τμήματος με ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Και γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε παρακάτω στη δευτερομιλία. Ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, προτίθεται η κυβέρνηση και σε ποιο χρονοδιάγραμμα να προχωρήσει τη διαδικασία και τη λειτουργία με τον ενδεδειγμένο επιστημονικά και οργανωτικά τρόπο στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου κατάλληλα εξοπλισμένες μονάδες με ειδικευμένο προσωπικό, με γνώσεις γύρω από τις ευαισθησίες των παιδιών με ειδικές ανάγκες για την αποτελεσματικότερη παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στη Δωδεκάνησο σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, θεωρητικά έχετε δίκιο. Το θέμα είναι ότι πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Και θα είμαι πολύ σαφής. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει δεκάδες νησιά και εκατοντάδες κατοικημένα νησιά, όχι δεκάδες. Αυτή τη στιγμή η δυνατότητα, αυτό το οποίο εμείς επιλέξαμε αυτά τα δύο χρόνια και νομίζω στην Ρόδο το έχουμε αποδείξει πολύ συγκεκριμένα, έτσι, ήταν να στηρίξουμε το σύστημα και όλο το Αιγαίο γενικά, έτσι, ήταν να στηρίξουμε το σύστημα και με γιατρούς και με προσωπικό και με χρηματοδότηση
Και με το να ανοίξουμε και μία και θα ανοίξουμε και άλλες μεμονάδες τεχνητού νεφρού, και μιλάω για τη Συνάξου και τη Μάζα της Ικαρίας και θα βάλουμε μπροστά και τη Σαντορίνη κτλ. Ενισχύουμε και χρηματοδοτήσαμε το δικό μας νοσοκομείο για να φτιαχτεί μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Το νοσοκομείο σας χρηματοδοτήθηκε, το νοσοκομείο της Ρόδου λέω, το ΣΑΣ δεν είναι. Το νοσοκομείο χρηματοδοτήθηκε με περίπου 18 εκατομμύρια συνολικά φέτος, το 2017, όταν είχε χρηματοδοτηθεί, λοιπόν, ναι, με 16,5 εκατομμύρια συνολικά το 2017, όταν το 2015 είχε χρηματοδοτηθεί με 9,5, και αντίστοιχα ήταν και το 2014, ενισχύθηκε με προσωπικό, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει αξιοπρεπείς υπηρεσίες στους πολυπληθείς κατοίκους και στους πολυπληθέστερους επισκέπτες του νησιού. Γιατί δεν τα λύσαμε τα προβλήματα, υπάρχουν και άλλα που πρέπει να λυθούν. Έχει συνολικά ενισχυθεί με 149 άτομα προσωπικό αυτά τα δύο μισή χρόνια μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο μέρος του χρέους που έχουμε ως πολιτεία, προκειμένου να μπορέσουμε, όπως το κάναμε και στη Μυτιλίνη και στη Χίο και στη Σάμο και στη Λέρο και παντού, και με χρηματοδοτήσεις μέσα από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και από τα αποθεματικά κτλ., προκειμένου να στηρίξουμε την νησιωτικότητα κτλ. Όμως δεν μπορούμε τα πάντα παντού. Δεν μπορούμε τα πάντα παντού. Διότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει, με βάση τα στοιχεία που έχουμε δει, είναι ότι οδοντιατρική, δευτεροβάθμια οδοντιατρική περίθαλψη στη δεύτερη ΥΠΕ παρέχεται σε δύο νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο της Νίκαιας και στο νοσοκομείο του Ασκληπίου Βούλας, που υπάρχει και η εξειδίκευση των οδοντιάτρων και η δυνατότητα για χειρουργική θεραπεία, για οδοντιατρική θεραπεία υπό αναισθησία. Σε αυτά τα νοσοκομεία λοιπόν, τα οποία καλύπτουν όλη τη δεύτερη ΥΠΕ, να το πω έτσι, αλλά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εδώ του χερσαίου τμήματος της δεύτερης ΥΠΕ, με πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, το σύνολο των περιστατικών είναι 157 ανά έτος στο κρατικό της Νίκαιας και 120 περιστατικά ανά έτος στο Ασκληπείο της Βούλας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να στήσουμε τμήματα τα οποία μπορεί αυτό το πράγμα που λέτε να το υλοποιήσουν για 10-15 περιστατικά το χρόνο. Αν υπάρχει κάτι επίγον και αναγκαίο, γι' αυτό ενισχύσαμε και το σύστημα αεροδιακομιδών. Και έχουμε δώσει πολλά χρήματα για αυτό το πράγμα, για να δημιουργήσουμε τις καινούργιες βάσεις και τις υποδομές. Και τη βάση της Ρόδου έχουμε ενισχύσει με προσωπικό των αεροδιακομιδών και τη βάση της Σύρου. Και τώρα που ετοιμαζόμαστε και για προς τα πάνω να ενισχυθούν και αυτά. Λοιπόν, οπότε η δυνατότητα. Εάν υπάρξει κάτι επίγον που δεν μπορεί να γίνει που δεν μπορεί να μεταφερθεί, νομίζω ότι σε μια τέτοια φάση θα μπορεί ένας ανησιολόγος του νοσοκομείου, δίνοντας μια νευρολιτανάλγησία κάτι και με έναν οδοντίατρο σε συνεργασία που να ξέρει να το κάνει αυτό το πράγμα, να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ένα προγραμματισμένο περιστατικό, τα οποία λόγω της μη συνεργασίας αυτών των παιδιών, πρέπει να κοιμηθούν, να ναρκωθούν για να μπορέσει να γίνει η οδοντιατρική παρέμβαση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δικαιολογήσει ένας αριθμός 10-15 περιστατικών, γιατί σας είπα τα νούμερα που έχουμε στα νοσοκομεία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δικαιολογήσει ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, για το νοσοκομείο της Ρόδου ειδικά. Αυτό είναι η απάντηση. Πολύ σημαντική αυτή η πρόταση του κυρίου Γάκη για την κάλυψη της οδοντιατρικής θεραπείας των παιδιών με αναπηρία. Λοιπόν, και να πάμε τώρα σε κάτι πολύ ευχάριστο και ανάλαφρο. Μια σπουδαία θεατρική παράσταση θα γίνει στις 23η και 4η 21 Μαρτίου στη Σύρο. Αυτό το έργο, το οποίο λέγεται «Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα», είναι μια παγκόσμια θεατρική επιτυχία των Duncan Macmillan και Johnny Donahoe, που αγαπήθηκε από χιλιάδες θεατές σε Ελλάδα και Κύπρο και έρχεται πρώτη φορά στη Σύρο. Η βασική συντελεστής είναι η σκηνοθεσία είναι της Ιόλης Ανδρεάδη, ερμηνεύει η Μελίνα Θεοχαρίδου. Στο θέατρο Απόλλων, λοιπόν, και οι συντελεστές. Ναι, να πούμε και τους συντελεστές. Στη μετάφραση είναι ο Αντώνης Γαλαίος, προσαρμογή κειμένου Ιόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλη, σκηνοθεσία κίνηση Ιόλη Ανδρεάδη, σκηνικός χώρος κοστούμι Δήμητρα Λιάκουρα, φωτισμός Χριστίνα Θανάσουλα, φωτογραφίες Πάνος Μιχαήλ, ερμηνεύει Μελίνα Θεοχαρίδου. Είναι μια παραγωγή της Όλυβος και οι παραγωγές.
και η διοργάνωση είναι από το Κέντρο Χορού Σύγχρονης Έκφρασης και Δημιουργίας Ακροποδητή και από το Δήμο Ερμόπολης Σύρου. Για το έργο, λένε, είναι συγκινητικότατο, ξεκαρδιστικό, ίσως είναι ένα από τα πιο αστεία έργα που θα δείτε ποτέ. Έξυπνο, υπερχιλίζει από χαρά, πανέμορφο, συγκινητικό και πολύ αστείο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο για την πολύ όμορφη αυτή παράσταση. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στη Σύρο και μας βλέπετε, μας παρακολουθείτε ή όσοι μεταβείτε στη Σύρο, διότι πολλοί έτσι, μακάρι να είμαστε και εμείς, φίλοι πάνε από Ρόδο στη Σύρο, να παρακολουθήσουν την πολύ καλή παράσταση. Λοιπόν, να πούμε δύο ανακοινωσούλες πριν πούμε και τις τελευταίες εκδηλώσεις μας, Νίκη. Λοιπόν, 4,2 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των οικοκυριών. Την δυνατότητα να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια, δίνει σε περισσότερα από 300 νοικοκυριά της περιφέρειας το επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020, μέσα από το οποίο θα διατεθούν πόροι ύψους 4.194.378 ευρώ. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίο, κ. Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των οικοκυριών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στον άξονα προτεραιότητας αεφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων του επιχειρησιακού προγράμματος Νότιο Αιγαίο, όπως είπαμε πριν, 2014-2020, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 320 κατοικιών της περιφέρειας που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους ή στις οποίες θελοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Να πούμε με δύο λόγια ότι έχουμε και μια παράταση έως 23 Μαρτίου για το πρόγραμμα Αλίας. Παράταση λοιπόν έως 23 Μαρτίου στις 2 το μεσημέρι. Έλαβε το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Λίας και Θάλασσας 2014-2020 για τα μέτρα προς τη θέμενη αξία ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων, υγεία και ασφάλεια, ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση προϊόντων αλλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Τώρα, μία άλλη έτσι ενημέρωση είναι η συνάντηση, για την συνάντηση ΕΒΕΔΚΟ διαμερισματούχων Ράινερ Φραπόρτ, προγράμματα αγροτουρισμού και μεταφορικό κόστος. Πολύ σαρδάμ. Όχι, μια χαρά. Στο πλαίσιο συναντήσεων, λοιπόν, συγγνώμη, με παραγωγικούς φορείς, εν όψη και της επερχόμενης τουριστικής περίοδου, τα μέλη του ΕΒΕΔ, παράρτημα ΚΟ, συναντήθηκαν με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Διαμερισματούχων ΚΟ, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα που απασχολούν τους διαμερισματούχους και να ανταλλαγούν απόψεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έγινε σε άριστο και επικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο, όπως η προσέλκυση αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους και ιδίως η επαναπροσέλκυση της Ryanair, τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται μετά την παραχώρηση της διαχείρισης του αεροδρομίου ΚΟ στη Fraport, η συνεργασία με την ΔΕΤΑΠ για τα προγράμματα αγροτουρισμού, καθώς και το μεταφορικό κόστος τόσο αεροπορικά όσο και ακτοπλοϊκά. Τόσο τα μέλη του ΕΒΕΔ όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου Διαμερισματούχων ΚΟΧ χαιρέτησαν την πρωτοβουλία αυτή για συνεννόηση και συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν αρτιότερα και ταχύτερα τα προβλήματα των διαμερισματούχων αλλά και των λοιπόν επαγγελματικών ομάδων. Επίσης, η ανακοίνωση από τον κύριο Δημήτρη Σαράντη, ο οποίος είναι πρόεδρος του τουριστικού τμήματος και τον είχαμε φιλοξενήσει, να θυμίσουμε, πριν από λίγες μέρες. Ίσως έχουμε μια επικοινωνία να μας ενημερώσει περισσότερο. Ωραία. Για τη συνάντηση και αυτή. Να πούμε ότι διήμερες εκδηλώσεις θα γίνουν και στην Αθήνα. Έχουμε μια ενημέρωση από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων για τις προσεχείς δωδεκανησιακές εκδηλώσεις. Θα πούμε αυτές που αφορούν στην Κυριακή. 12 λοιπόν το μεσημέρι, δοξολογία στο Καθεδρικό Ναό Αθηνών, πορεία στο Μνημείο Γνώσης Στρατιώτου και κατάθεση στεφάνων. Και στη 1:30 το μεσημέρι, παρουσίαση του έργου του καθηγητή παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, κυρίου Ηλία Αναστασιάδη, στο ΕΔΕΑ Ακαδημίας 7. Δύο λοιπόν σημαντικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της επαιτίου της εξωμάτωσης της 12ης. Επίγον, θεωρώ, τα καλύψαμε όλα. Τα καλύψαμε. Προλάβαμε. Ωραία. Οπότε να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε μεθαύριο πια. Αύριο 7η Μαρτίου. Καλό απόγευμα. Επέτειος της ενσωμάτωσης. Χρόνια μας πολλά. Ας γιορτάσουμε όλοι. Να είμαστε δυνατοί, γεροί, ελεύθεροι. Mm-hmm. Και τα νησιά μας και τα μάτια μας. Έτσι ακριβώς. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.